Πάμε να συνδεθούμε μέσω Skype με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον Ομοροδόπη, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Καλησπέρα σας, κύριε βουλευτά. Καλησπέρα, κυρία Σταμπουλίδη. Καθώς θα ήθελα να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο έχουμε εξετάσει τις προηγούμενες ημέρες, έχει βρεθεί στο φως της δημοσιότητας. Εσείς το φέρνετε από εκεί και έπειτα και με ερώτησή σας στη Βουλή, όπου ζητείτε την παρέμβαση του αρμοδίου υπουργού και έχει να κάνει με τα εργασιακά δικαιώματα των φυλάκων στο κατάστημα κράτησης της Κομωτινής, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται αντιμετωπίζουν προβλήματα, μεταξύ άλλων και πολύ παραπάνω ώρες από ό,τι θα έπρεπε να δουλεύουν. Πολύ μεγάλος ο όγκος των κρατουμένων σε αντιστοιχεία με τους ανθρώπους που ήδη εργάζονται. Νομίζω ότι έχει σημασία να ακούσουμε αυτά που έχετε να μας πείτε και τη δική σας άποψη φυσικά. Παρακαλώ. Κυρία Σταμπουλίδου, η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια ειδική κατηγορία εργαζομένων, στο οποίο η πολιτεία τους έχει αναθέσει ένα δύσκολο έργο, αυτό της φύλαξης των κρατουμένων, αν θέλετε, της ομαλής λειτουργίας των σωφρονιστικών καταστημάτων, του καταστήματος στην Κομωτινή που έχει αναφορά σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ενώ τους έχει αναθέσει ένα τέτοιο σοβαρό έργο και ρόλο, δυστυχώς δεν τους έχει δώσει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, έτσι ώστε να μπορούν με ασφάλεια αλλά και αξιοπρέπεια να εκπληρώνουν αυτό τους το ρόλο. Και προφανώς αυτά που περιγράψατε κι εσείς ως άμεσα οικονομικά τους αιτήματα, ίσως είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, ενώ η μη κάλυψη όλων αυτών των υποχρεώσεων της πολιτείας, των οικονομικών υποχρεώσεων, ουσιαστικά, επαναλαμβάνω, ήταν η σταγόνα, γιατί υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα της υποστελέχωσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, υπάρχουν τα μεγάλα προβλήματα της ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εργασίας, γιατί είναι σχεδόν απαρχαιωμένος ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα αυτοκίνητα που διαθέτουν και ό,τι άλλο χρειάζονται. Και αντιλαμβάνεστε πως ίσως αυτά είναι και τα σοβαρότερα, χωρίς να υποτιμά κανείς και τη μεγάλη σημασία που έχουν τα άμεσα οικονομικά αιτήματα. Γιατί προφανώς καταλαβαίνετε ότι όταν έχουν επιτελέσουν ένα έργο και έχουν τόσο μεγάλες ελλείψεις, αν θυμάμαι καλά, σχεδόν από τους 60 που περιγράφει ο οργανισμός τους, έχουν ούτε σχεδόν 45. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σοβαρά προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν σε σχέση με τη στελέχωση. Τώρα, να σας ρωτήσω, αυτό το πρόβλημα είναι διαχρονικό ή έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα και το αναδεικνύεται? Νομίζω ότι είχε προκηρυχθεί και αυτό ήθελα να σημειώσω. Είναι ένα πρόβλημα, πράγμα το οποίο μπήκε σε μια διαδικασία αντιμετώπισης το προηγούμενο διάστημα. Ενώ ότι το 2018 είχε γίνει μια προκήρυξη, η λεγόμενη 6K, που αναφερόταν σε εξωτερικούς φρουρούς φύλαξης των φυλακών, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει προχωρήσει να οριστικοποιήσει η σημερινή κυβέρνηση τα αποτελέσματα αυτής της προκήρυξης. Έστω και τμηματικά, αν προχωρούσε στην οριστικοποίηση, θα μπορούσαν να καλυφθούν άμεσα τα κενά που υπάρχουν όχι μόνο στο σωφρονιστικό κατάστημα της Κομωτινής, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, γιατί είναι ένα γενικότερο θέμα. Νομίζω με πολύ ωριμότητα και ο Σύλλογος που βρίσκεται στην περιφέρειά μας, αλλά νομίζω και η Ομοσπονδία τους έχουν θέσει το θέμα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Είναι αίτημα το οποίο οφείλει να σκύψει η πολιτεία. Γι' αυτό και πήρα άλλωστε την πρωτοβουλία μετά από τη συνάντηση που είχα μαζί τους την περασμένη εβδομάδα. Ήταν μέσα στη διάρκεια των κινητοποιήσεων που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα να θέσω το θέμα στον Υπουργό με ερώτηση, έτσι ώστε πράγματι να υπάρξουν απαντήσεις σε αυτά τα πολύ ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την ειδική αυτή κατηγορία των εργαζομένων και νομίζω μας αφορά όλους, γιατί ασφαλώς και τη δική μας ασφάλεια και προστασία προέχουν και αφορούν ο ρόλος και η αποστολή που έχουν. Μάλιστα. Εγώ αφενός θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρξε κάποια απάντηση, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, κύριε Χαρίτου, από την ερώτησή σας. Αναμένουμε από ό,τι φαίνεται και την απάντηση του Υπουργού. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Mm-hmm. Οι απαντήσεις δεν δίνονται αμέσως. Σαφέστατα. Υπάρχει ένας χρόνος. Τώρα, λόγω πανδημίας, έχει επιμηκυνθεί αυτός ο χρόνος.
στις 40 μέρες, άρα αναμένουμε να δούμε περιμένετε να σας τι ακριβώς θα πει η επίσημα ηγεσία της ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα εξίσου σημαντικό, κύριε Βουλευτά. Είναι αυτό το θέμα των καπνοπαραγωγών. Εσείς συγκεκριμένα έχετε κάνει και μία δήλωση η οποία έχει τον τίτλο «Στο έλεος των εταιριών μεταποίησης», χιλιάδες έτσι, καπνοπαραγωγοί. Η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος κλάδος τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον γνωρίζοντας και από το ρεπορτάζ, πλήττεται ιδιαίτερα. Ποτέ δεν υπάρχει μία σταθερή κατάσταση. Ουσιαστικά φαίνεται ότι επηρεάζονται οι αγοραπολισίες πολλές φορές και ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι αυτό της καλλιέργειας, το οποίο άλλες φορές πλήττεται από τον καιρό, από πολλά θέματα τα οποία ανακύπτουν στο συγκεκριμένο κλάδο. Ακούστε, σωστά το περιγράφετε ότι πράγματι είναι μια καλλιέργεια που έχει δεχθεί ισχυρή πίεση όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί δεν μας παρακολουθούν μόνο οι ενδιαφερόμενοι καπνοπαραγωγοί και όλη η κοινωνία. Το λοιπόν να γνωρίζει όλη η κοινωνία που μας παρακολουθεί, ότι ίσως η φετινή χρονιά είναι η πιο καθοριστική, η πιο κρίσιμη για το μέλλον αυτής της καλλιέργειας. Το λέω γιατί ή θα υπάρξει οικονομική της στήριξη άμεσα, ή προφανώς μπαίνει σε μια διαδικασία ουσιαστικά εγκατάλειψης. Δεν μπορεί πια να την κρατήσουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. Γιατί η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, κύριε Χαρίτου, είναι η πιο σημαντική? Βεβαιότατα. Γιατί ακριβώς είναι η χρονιά, η τρίτη χρονιά, μετά το 2018, σοδιά 2018, που είχαν υποστεί μια πολύ μεγάλη μείωση, συρρίκνωση της καλλιέργειας, σχεδόν το 60%, λόγω των γνωστών ιώσεων στο καπνό, ναι, για τα οποία ουσιαστικά ακόμα και σήμερα ασκούμε πίεση και στον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να στηρίξει από τότε, γιατί δεν στηρίχθηκε όσο έπρεπε η συγκεκριμένη καλλιέργεια. Υπήρξε πέρυσι μια χρονιά σχεδόν μέτρια, αλλά η φετινή χρονιά έρχεται νομίζω με την όλη στάση να δώσει τη χαριστική βολή, κυρία Σταμπουλίδου. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί προφανώς φαίνεται ότι παρότι είναι μια χρονιά που το καπνό έχει τα δικά του καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα, εν τούτης φαίνεται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις δεν στηρίζουν ή δεν στηρίζουν όσο θα έπρεπε, όσο θα μπορούσαν το συγκεκριμένο προϊόν. Με αποτέλεσμα ουσιαστικά να, με τις τιμές που κυμαίνονται από 3,80 έως 4,40 κατά μέσο όρο, οι τιμές να είναι 50 λεπτά πιο κάτω από ό,τι οι περσινές, σχεδόν δεν μπορούν να καλύψουν το κόστος παραγωγής, με αποτέλεσμα, κυρία Σταμπουλίδου, να είναι σε πραγματικό αδιέξοδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε μέσα σε συνθήκες πανδημίας, ότι ουσιαστικά δεν είχαν καμία ρευστότητα όλο το 2020, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικρή παραγωγή, που δεν είχαν τη δυνατότητα πρόσβασης στη λεγόμενη επιστρεπτέα προκαταβολή, ούτε την περσινή χρονιά δόθηκαν έστω αυτές οι προκαταβολές που δινόταν στο παρελθόν από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, το αποτέλεσμα εδώ που φτάνουμε πράγματι να μην είναι σε θέση όχι να καλύψουν τις βιωτικές τους ανάγκες, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι πλέον δεν μπορεί να σηκώσουν στους ώμους τους μόνο η παραγωγή αυτήν την καλλιέργεια. Αν δεν τη στηρίξει και ο μεταποιητικός κλάδος, αν δεν τη στηρίξει και η πολιτεία, είναι βέβαιο ότι οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά, είστε έγκριτη δημοσιογράφος, ότι επίσης πολλά άλλα επαγγέλματα συνδέονται άμεσα με αυτή την καλλιέργεια, ότι είναι μια καλλιέργεια που έχει το προϊόν εξαγωγικό προσανατολισμό. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να τις κρατήσουν μόνο η παραγωγή. Υπάρχει ανάγκη, κατέθεσα κυρία Σταμπουλίδου επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, που θα συζητηθεί στην ολομέλεια της Βουλής μετά τη συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των καπνοπαραγωγών. Ζητώ να υπάρξει άμεση οικονομική ενίσχυση σήμερα. Αν δεν υπάρξει σήμερα οικονομική ενίσχυση, δεν υπάρχει αύριο. Για να μπορέσουμε αύριο πράγματι να συζητήσουμε ως κοινωνία, να συζητήσουμε κάτω αν πράγματι στο νέο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη που πρέπει να καταθέσει η κυβέρνηση, η χώρα,
μέσα στο 2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι ο καπνός, η καπνοκαλλιέργεια μια από αυτές που η χώρα μας θα στηρίξει. Αν το θέλουμε, μπορεί να στηριχθεί. Αν δεν το θέλουμε, να το πούμε στους ανθρώπους αυτούς για να πάρουν και αυτοί τις αποφάσεις τους, γιατί δεν μπορούν πλέον να στηρίξουν μόνοι τους αυτήν την καλλιέργεια. Ναι, κύριε Σταμπουλίδου, ο κύριος Βορύδης, ο προηγούμενος υπουργός, ήταν υπερπληθωρικός, θα έλεγα, σε υποσχέσεις. Υποσχέθηκε πολλά. Κατ' επανάληψη του ζητήθηκε και από την πλευρά μου, αλλά και από άλλους. Υποσχέσεις υπήρξαν, μέχρι και 120 ευρώ μίλαγε, τίποτα δεν έκανε. Το ίδιο είχε κάνει η κυρία Σταμπουλίδου και στους βαμβακοπαραγωγούς για τις ζημιές με το πράσινο σκουλίκι. 1,5 εκατομμύριο ευρώ υποσχέθηκε για τους βαμβακοπαραγωγούς της Ροδόπης. Στο τέλος ούτε αυτά τα έδωσε. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Εγώ πήρα μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία να φέρω το θέμα να συζητηθεί στη Βουλή. Θέλω να πιστεύω αφορά όχι μόνο τους παραγωγούς, όχι μόνο τους καπνοπαραγωγούς, αφορά όλους τους παραγωγικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση. Αν θέλουμε πράγματι να υπάρξει αύριο για αυτήν την καλλιέργεια. Εντάξει, κύριε Χαρίτου, απλώς στην προκειμένη περίπτωση τώρα, αυτό που ανακύπτει ίσως στο μυαλό πολλών που μας ακούνε είναι ότι τόσο το πράσινο σκουλίκι. Μιλάμε για μια σοδιά του 2018 που ξεκίνησε από τότε που, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι από το ρεπορτάζ, αρχίσαμε να ακούμε για τα προβλήματα του βαβακιού, όπως επίσης και για τους καπνοπαραγωγούς. Μια πολύ δύσκολη χρονιά αυτή που αναφέρατε τότε, το 2018, με τη λεγόμενη νεκρωτική ίνωση που είχε πλήξει τα καπνά. Ο κύριος Εσάτ Χουσέιν συγκεκριμένα από την Κομοτηνή είχε πολλές φορές κάνει δηλώσεις και αναφορές για το συγκεκριμένο θέμα. Πώς φτάνουμε ήδη από τότε που μιλούσαμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα να μην έχει επιτευχθεί μία λύση ως προς αυτά τα θέματα? Αυτό είναι απορία άξιο. Κυρία Σταμπουλίδου, θέλω να είμαι ειλικρινής. Γιατί πέρασαν και πολλά χρόνια πέρασαν, κύριε Χαρίτου, από τότε. Και μιλάμε για τα ίδια προβλήματα. Παρακαλώ. Οι δυνατότητες που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν μέσω των de minimis να δώσει άμεσα 100 ευρώ αναστρέμα τότε στους παραγωγούς που είχαν πληγεί από την ίωση που περιγράψατε κι εσείς, την νεκρωτική ίωση του καπνού. Καταλαβαίνετε ότι και ταυτόχρονα, πέραν των 100 ευρώ αναστρέμα, ζήτησε και πήρε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να στηριχθεί, να ενισχυθεί από οι ζημιές από τις κρατικές ενισχύσεις. Κατατέθηκε φάκελος από την κοινοπραξία, από τον συνεταιρισμό καπνοπαραγών μέσα στον Ιούλιο, μέσα στο 2019, στο τέλος 2019. Δυστυχώς έκτοτε, παρά τις συνεχείς πιέσεις προς τον τότε υπουργό, μέχρι και σήμερα, ακόμα δεν έχει υπάρξει επί του συγκεκριμένου απάντηση. Μάλιστα. Ο υπουργός, ο προηγούμενος υπουργός και ο σημερινός, προφανώς πρώτη φορά το βλέπει, αλλά ο προηγούμενος, παρά τις πιέσεις που υπήρξαν, έμενε και επέμενε, ενώ είχε στα χέρια του ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με βάση το οποίο πράγματι δικαιούταν οι καπνοπαραγωγοί να πάρουν επιπλέον αποζημίωση, δεν την έδωσε. Είχαν όλες τις προϋποθέσεις, δηλαδή είχαν μείωση της παραγωγής πάνω από 30%. Επιστημονικά είχε θεμελιωθεί ότι πράγματι προερχόταν από τη συγκεκριμένη ίωση και βέβαια αυτό έχει ως αποτέλεσμα οικονομικές επιπτώσεις στο εισόδημά τους. Πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς η αιμονή του προηγούμενου υπουργού, ελπίζω να μην είναι και του σημερινού, είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει ένα πλήγμα τότε στην καλλιέργεια. Η επόμενη χρονιά του 2019 ήταν και αυτή μέτρια, ενώ η φετινή του 2020 πράγματι είναι, με βάση τις τιμές που έχουν δοθεί, σας επαναλαμβάνω, είναι ένα ακόμα μεγάλο πλήγμα. Αν δεν υπάρξει άμεση οικονομική στήριξη, θα έλεγα, των καπνοπαραγωγών, δεν υπάρχει αύριο. Για είναι να δούμε. Ίσως η πιο κρίσιμη καθοριστική χρονιά. Πράγματι. Την εγκαταλείπει η κοινωνία και η παραγωγή, με ό,τι επαναλαμβάνω αυτό σημαίνει για την ίδια την τοπική οικονομία, για την κοινωνική συνοχή. Αν θέλετε, και μια σειρά άλλα επαγγέλματα που συνδέονται άμεσα, κυρία Σταμπουλίδη.